Κατά πλειοψηφία ψήφισαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την πρόταση που κατέθεσε η Παράταξη Περιφερειακή Αναγέννηση του Γιώργου Παυλίδη σχετικά με τα διόδια που ενδέχεται να τοποθετηθούν στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την πρόταση, οι οδηγοί θα πληρώνουν μία φορά ανακατεύθυνση. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος Εγνατίας Οδού Γιάννη Τσακλίδης, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του Συμβουλίου για τους σταθμούς των διοδίων. Παρουσία του Αντιπρόεδρου της Εγνατίας Οδού Γιάννη Τσακλίδη συζητήθηκε το θέμα η κατάσταση σταθμών διοδίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συνεδρίασε χθες στην Κομωτινή. Ο Αντιπρόεδρος της Εγνατίας Οδού ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του Συμβουλίου για τους σταθμούς διοδίων, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει την λειτουργία των διοδίων, καθώς η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου χρηματοδοτήθηκε από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης υπέρ των διοδίων και επιβάλλει και τα διόδια σε αυτοκινητόδρομους που έχει η ίδια χρηματοδοτήσει. Επομένως, σε εμάς την Εγνατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τα διόδια. Και μάλιστα υπάρχουν δεσμεύσεις επί πολλά χρόνια από την πλευρά μας, δεσμεύσεις της κυβέρνησης, της Εγνατίας Οδού, του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι φέτος τα βάζουμε, τον χρόνο τα βάζουμε και ακόμα δεν τα βάζουμε τα διόδια. Ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης τόνισε ότι όσοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο εντός της περιφέρειας θα πρέπει να πληρώνουν διόδια μόνο μία φορά ανακατεύθυνση. Αποφασίσμα υπάρχει ένα σε περιφερειακό επίπεδο, είτε πας είτε έρχεσαι, και νομίζω ότι το συναποφασίσαμε σχεδόν όλοι, αξιολογώντας ότι πράγματι και η Εγνατία έχει έξοδα συντήρησης. Ήταν ο κύριος Τσακλίδης, ο αντιπρόεδρος της Εγνατίας, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, και θέλω να δηλώσω δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί για μένα αποτέλεσε και ένας μεγάλος δάσκαλος της πολιτικής. Είπαμε λοιπόν αυτό που το αποφασίσαμε, και είναι πολύ σημαντικό για άλλο ένα θέμα. Υπήρξε μια ομοφωνία, σχεδόν ομοφωνία στην συγκεκριμένη λήψη απόφασης. Ο επικεφαλής παράταξης Περιφερειακή Αναγέννηση Γιώργος Παυλίδης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει η κάρτα του πολίτη σε επίπεδο περιφέρειας. Η δική μας πρόταση, η οποία και υπερψηφίστηκε, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, μία φορά διόδια ανακατεύθυνση χαμηλού ύψους, και επίσης να καθιερωθεί μία κάρτα του πολίτη. Κάρτα του πολίτη της περιφέρειας. Οι λόγοι. Να μην ακυρωθεί η Εγνατία Οδός ως αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα και να συντηρείται. Να μην ακυρωθεί η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή συνοχή και συνείδηση μέσα από πολλές πληρωμές. Και τρίτο, να μην μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής μας. Η παράταξη Λαϊκής Εισπυρός αποχώρησε από την διαδικασία της ψηφοφορίας, καθώς δεν συζητήθηκε η πρόταση την οποία κατέθεσαν για δωρεάν χρήση της Εγνατίας Οδού από τους πολίτες. Αποχωρήσαμε από την ψηφοφορία για το θέμα των διοδίων, γιατί το θέμα που θέσαμε προς ψηφοφορία, η πρότασή μας δηλαδή, να μην δοθούν οι δρόμοι στους ιδιώτες, να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην μπουν διόδια, δεν τέθηκε στην ψηφοφορία και γι' αυτό το λόγο αποχωρήσαμε. Θεωρούμε πως τους δρόμους και γενικά οι μεταφορές είναι ένα κοινωνικό αγαθό, και σαν τέτοιο θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν στη χρήση των πολιτών, στη χρήση των εργαζομένων, οι οποίοι πληρώσαν, χρυσοπληρώσαν μια φορά για να κατασκευαστούν οι δρόμοι, και μάλιστα τους πληρώσαν πολύ ακριβά. Τώρα με τα διόδια χρειάζεται, καλούν τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες, να ξαναπληρώσουν με τα υψηλά διόδια πάλι για να γεμίσουν τα ταμεία των ιδιωτικών εταιριών. Εμείς σε μια τέτοια πολιτική είμαστε αντίθετοι. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Χαρίτου, κόστησε 10 φορές περισσότερο από άλλους δρόμους, ενώ η περιφέρεια στερήθηκε πόρους προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εγνατία Οδός. Εμείς θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός, η Εγνατία, κατασκευάστηκε και με δημόσια αλλά και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ακριβοπληρώθηκε από τους πολίτες 4 και 10 φορές πάνω από ό,τι γίνονται άλλοι δρόμοι. Στερήθηκε η περιφέρεια πόρους για άλλα έργα για να γίνει. Και θεωρούμε ότι είναι καταστροφικό να ιδιωτικοποιείται και να εκποιείται ένας τέτοιος δημόσιος δρόμος, εθνικός, όπως είναι η Εγνατία. Γι' αυτό και αποχωρήσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από τα έσοδα που θα έχει η Εγνατία Οδός θα πρέπει να υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόνισε ο Θανάσης Μακρής. Να διαμορφωθούν εναλλακτικά δίκαια μετακίνησης και να πρημοδοτηθεί η μαζική δημόσια μετακίνηση. Γι' αυτό ζητάμε
μέρος των εσόδων να πρημοδοτήσουν το σιδηρόδρομο και να δημιουργηθεί επιτέλους η σιδηροδρομική Εγνατία. Το μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω, Γιώργος Ιωαννίδης, ανέφερε ότι η Εγνατία Οδός είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, επισημένοντας παράλληλα ότι με τη λειτουργία των σταθμών διοδίων θα μειωθεί δραματικά η επιβατική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, δεν είναι δωρεάν η κυκλοφορία μας στον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος πράγματι είναι εργαλείο ανάπτυξης. Αλλά σε αυτήν την οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα, το να μπει άλλο ένα χαράτσι στις πλάτες του ήδη δοκιμαζόμενου κλαού μας, θεωρούμε ότι θα είναι δυσβάστακτο και θα μειωθεί και η κίνηση επί της Εγνατίας. Βλέπουμε ότι λόγω της αύξησης της βενζίνης έχει μειωθεί η κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους. Θα αυξηθεί όμως η κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους, οι οποίοι είναι κακοσυντηρημένοι, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ατυχήματα.